Γεια σου, καλώς ήρθες στο κανάλι μου, στο ΑΚΑΣ ΤΑΡΩ. Πολύ γρήγορα να σου πω ότι ασχολούμαστε εδώ στο κανάλι με πολύ όμορφα πράγματα, για σένα που είσαι καινούριος και πρώτη φορά με βλέπεις, με ταρό, με αστρολογία, με αναλύσεις, με αριθμολογία, με ρούνους. Υπάρχει και το site μου, στο οποίο υπάρχουν δωρεάν υπηρεσίες. Μπες το, σκάλισέ το, διότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. 3 κάρτες, 1 κάρτα, συμφωνία πεπρωμένων, αριθμολογικές αναλύσεις, δίδυμες φλόγες. Πολλά, μη σε ζαλίζω τώρα. Πάμε στο θέμα μας. Ποιο είναι το θέμα μας αυτή τη στιγμή, τι θα κάνουμε? Διαλέγεις εσύ θέμα. Εσένα αυτό που σε απασχολεί. Θα μου πεις, μα πώς θα γίνει τώρα? Πρέπει να το δεις, θα το δεις μέχρι το τέλος. Πρέπει λοιπόν να επιλέξεις ένα από αυτά τα 4 decks. Ποια είναι η διαδικασία, σου λέω τώρα. Αν τώρα σου κάνει κλικ και δες, γι' αυτό σου λέω, δες καλύτερα όλο το βίντεο, όλη την ανάλυση, μπορεί κάτι να σου κάνει κλικ εδώ, μπορεί μετά να σου κάνει κλικ εδώ, κάτι να σου αρέσει από εδώ, κάτι από εδώ, κάτι να σε ελκύει. Αυτό που έχεις να κάνεις όμως, μην πάρεις μια απόφαση τώρα, α, ωραία αυτό εδώ, έτσι. Μπες λίγο μέσα σου, λίγο με μια ηρεμία, λίγο έτσι να δεις τι είναι αυτό που σε ελκύει, διότι και στη ζωή κάποια πράγματα έχουν ένα φίλτρο, έτσι δεν είναι? Μας αρέσει ένας άνθρωπος. Γιατί? Υπάρχουν κάποια φίλτρα τα οποία μας αρέσουν, εννοούμε εσωτερικά. Ερωτευόμαστε έναν άνθρωπο, αγαπάμε έναν άνθρωπο. Γιατί? Γιατί υπάρχουν κάποια μέσα μας στοιχεία τα οποία κολλάνε με αυτό το οποίο εμείς θεωρούμε, να το πω έτσι, που μας αρέσει. Ένας ωραίος άντρας, ας πούμε, μπορεί να μην είναι μόνο εξωτερική ομορφιά, μπορεί να είναι η δύναμή του, το περπάτημά του, ότι σου δίνει εσένα μια αίσθηση ασφάλειας, δύναμης, σιγουριάς, μια κατεύθυνση. Ξέρει τι θέλει, είναι όριμος, είναι σοβαρός. Ενώ όριμος δηλαδή σε επίπεδο, ναι, μπορεί να είναι και σε ηλικία, αλλά μπορεί να είναι σε επίπεδο πώς επικοινωνεί κτλ. Ή σε μια εργασία, μπορεί να σε απασχολεί το εργασιακό κομμάτι. Να είσαι έναν προϊστάμενο ή ένα αφεντικό το οποίο μπορεί να είναι αυστηρό, μεν, το οποίο δεν είναι κακό, εντάξει, αλλά από την άλλη όμως να είναι και δίκαιο, λέω τώρα. Βάλε αυτό το οποίο σε απασχολεί κυρίως. Μην εκπλαγείς όμως αν επιλέξεις, γιατί λειτουργεί αυτό σαν τάρο, και όχι μόνο σαν τάρο, παντού. Αν επιλέξεις, κάνεις μια επιλογή, έχεις βάλει στο μυαλό σου, λέω τώρα, το αισθηματικό κομμάτι, το οποίο θα σχετίζεται με κάποιο τρόπο, αλλά σου βγει, ξέρω εγώ, κάτι άλλο το οποίο να έχει να κάνει με τα οικονομικά, έτσι. Μην εκπλαγείς πάρα πολύ. Γι' αυτό σου είπα, μπορείς να κάνεις και συνδυασμό. Ωραία, λοιπόν, φτάνει η εισαγωγή. Αυτό ήθελα να πω και φυσικά εννοείται, θα δεις πώς θα γίνει η διαδικασία. Θα επιλέξουμε από εδώ και από εδώ πέρα. Δηλαδή, έχουμε κλασικά ταρό, εδώ έχουμε αριθμολογικές, έχουμε αστρολογικές και μυστικές, μυστήριες ταρό των στοιχείων κάρτας. Δεν θα αναλύσω περισσότερο, καλό είναι να το δεις πώς βγαίνει, πώς θα υλοποιηθεί. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε να δούμε με το πρώτο deck. Έχω ανακατέψει βεβαίως, έχω κόψει από την αρχή για να μην καθυστερώ την ανάλυση και το βίντεο. Παρ' όλα αυτά άφησε με να ανακατέψω λίγο ακόμα. Εσύ, αν έχεις επιλέξει το πρώτο deck, συνέχισε να το μελετάς, που λένε, να το έχεις στο μυαλό σου, μέσα σου, στην καρδιά σου. Αν μπορείς, αυτή η σκέψη ή αυτή η επιθυμία ή αυτό που θες να αναλύσεις να είναι σκέψη, να πάει καρδιά, να πάει επίσης κάτω και στο στομάχι σαν δύναμη. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις, εγώ απλά το λέω, όποιος το κατάλαβε, το κατάλαβε, παίζει ρόλο αυτό. Επαναλαμβάνω, σκέψη, καρδιά, στομάχι για δύναμη. Εννοούμε δύναμη, γιατί για να πετύχουμε και πράγματα στη ζωή χρειάζεται να βγούμε και προς τα έξω, έτσι. Χρειάζεται και μια δύναμη, τι να κάνουμε. Είσαι έτοιμος, είσαι έτοιμη? Τι θέλεις να αναλύσουμε? Παίρνω και κόβω. Και αυτό που θες να αναλύσουμε, λοιπόν, είναι... Συγγνώμη, θα το φέρω έτσι, έτσι είναι το σωστό. Είναι το 2 πεντάκτηνο. Το 2 πεντάκτηνο λοιπόν όντως σχετίζεται με αρκετά πράγματα. Θα στο φέρω να το δεις εδώ έτσι. Εντάξει, να το βλέπεις λοιπόν. Μάλλον αφού επιλέξαμε, το 2 έχει να κάνει... Ας τα βάλω λίγο πιο εκεί. Ας φέρω την πυραμίδα μου να κάνει λίγο κόντρα. Έτσι δεν είναι, για να το βλέπεις. Εντάξει. 2 πεντάκτηνο λοιπόν έχει να κάνει κυρίως με το κομμάτι της ύλης, της γης. Έχει να κάνει με το κομμάτι της υπομονής, έτσι. Έχει να κάνει, αν θες, με το επίπεδο της ισορροπίας, πώς εξισορροπώ κάποια πράγματα. Εδώ έχουμε μια αστρολογική αναφορά, όπου έχουμε χρόνο στον εγώκερο. Ο Κρόνος στον εγώκερο, ο Κρόνος μάλλον και ο εγώκερος συνεργάζονται μεταξύ τους πάρα πολύ καλά, διότι ο Κρόνος είναι ο κυβερνήτης του εγώκερου τη νύχτα, στην κλασική αστρολογία τη νύχτα ήταν ο εγώκερος, την ημέρα είναι ο υδροχόος. Λοιπόν, εδώ τώρα δείχνει, πρόσεξε να δεις, ότι έχεις την ικανότητα, να πάμε σε αυτό το κομμάτι, να αποκτήσεις χρήματα, να αποκτήσεις χρήματα, την ικανότητα, ή επίσης έχεις την ικανότητα και στο ερωτικό κομμάτι να δώσεις περισσότερο προσοχή, διότι δεν είσαι ικανοποιημένος, ικανοποιημένη. Και ο λόγος είναι ότι μπορεί να δίνεις πολύ μεγαλύτερη προσοχή στο κομμάτι της ύλης. Ή ο σύντροφός σου ή ο άνθρωπος που ενδιαφέρεσαι, είτε είσαι άντρας είτε γυναίκα, να δίνει περισσότερο σημασία στην οικονομική ασφάλεια και λιγότερο στο συναίσθημα, ας πούμε. Και επειδή η σημερινή κοινωνία και ο σημερινός κόσμος είναι πραγματικά τρελαμένος με τα λεφτά και είτε, δηλαδή, έτσι όπως, να το πω, όπως είναι οι συνθήκες, όλοι μας γενικά ζοριζόμαστε. Λοιπόν, οπότε το οικονομικό κομμάτι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι γενικά, ακόμα και για τις σχέσεις μέσα. Αυτό σου λέει. Εντάξει. Τώρα, εδώ, εφόσον μιλάμε για το μέλλον κατά κάποιο τρόπο και για την επιθυμία σου και αυτό που θέλεις και μου λες, ρε παιδί μου, θέλω αυτό, να αναλύσουμε τι γίνεται. Να προσέξεις γενικά τα θέματα των σχέσεων και τα θέματα τα οικονομικά σου σε χρόνο όπου θα είναι μετά τη νέα σελήνη. Όταν όμως δεις το βίντεο. Εντάξει. Γι' αυτό δεν θα καθορίσω συγκεκριμένη νέα σελήνη. Όταν δεις το βίντεο είναι πολύ εύκολο να το ψάξεις μετά, να το δεις και σε κάποιο site και κάπου να το δεις. Πότε πέφτει η νέα σελήνη, όποτε δεις το βίντεο. Αν το δεις τώρα, ξέρω εγώ, λέω τώρα, αυτή την Κυριακή που είμαστε κοντά στις 20, πόσο είναι, του μήνα. Λοιπόν, θα δεις την επόμενη νέα σελήνη. Γιατί θα έρθουν μάλλον κάποια πράγματα για αποφάσεις και για να κρατήσεις ισορροπίες, γιατί εδώ είναι και οι επιλογές. Εντάξει. Αυτό τώρα αφορά και το οικονομικό κομμάτι, μάλλον κυρίως το οικονομικό κομμάτι, την ασφάλειά σου, αφορά βεβαίως και τα ερωτικά, τις ερωτικές υποθέσεις, η ισορροπία, η εξισορρόπηση των σχέσεων. Γενικά, εδώ, αυτό που θέλει να σου πει, λοιπόν, είναι ότι μέσα από τις... Επίσης, το 2 σημαίνει και χρειάζομαι να εξορροπήσω και να έχω και καλή επικοινωνία, να έχω μια πρακτική, πραγματική επικοινωνία με εσένα. Εννοούμε δηλαδή στο ερωτικό κομμάτι και στο συνεργατικό κομμάτι. Με τον άνθρωπο αυτό που έχεις βάλει στο μυαλό σου. Πρακτική, αληθινή επικοινωνία που να βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και όχι σε ψέματα. Δηλαδή να φτιάχνουμε ιστορίες πάνω σχάρι, ναι πήγα εκεί αλλά τελικά δεν πήγα, καταλαβαίνεις τι εννοώ, έτσι πως το εννοώ. Λοιπόν, να πλάθουμε ιστορίες, να λέμε τα ψεματάκια μας για να ξεφύγουμε λίγο. Οπότε αυτό είναι που πρέπει να προσέξεις. Όμως το 2 είναι και από τις καλές κάρτες, είναι μπορεί να σε ευνοήσει αρκετά, αλλά κρατάμε τις ισορροπίες, ή θέλει να σου πει ότι έχεις τη δυνατότητα τελικά να εξισορροπήσεις και να έχεις και το οικονομικό κομμάτι, την ασφάλεια που ζητάς, την έχεις, να την αποκτήσεις, ή επίσης στο ερωτικό κομμάτι, στο συναισθηματικό κομμάτι, ο σύντροφός σου αποζητά εκείνος ή εκείνη την οικονομική ασφάλεια. Μπορεί να σου γκρινιάζει. Είπα πολλά, είπα πάρα πολλές πληροφορίες. Μπορεί να χρειαστεί να το ξαναδείς, μπορεί να χρειαστεί να κάνεις και σημειώσεις. Μπορεί να χρειαστεί να το σημειώσω σε τετραδιάκι, σε ημερολογία, και εγώ το κάνω. Όταν ρίχνω για μένα ή αν κάποιος άλλος ρίξει για μένα, παίρνω φωτογραφία ή κρατάω σε, πώς το λένε, σε ένα τετραδιάκι, σε ένα, που έχω ένα ειδικό τετραδιάκι, μάλλον είναι ειδικό ημερολόγιο αστροταρό, να το πω έτσι, και εκεί καταγράφω τη σκέψη μου. Και μάλιστα την ώρα που καταγράφω τη σκέψη μου βλέπω και ποια είναι η επιρροή εκείνη τη στιγμή πλανητική και λέω για να δω τι γίνεται. Και πολλές φορές τα ταρώ πραγματικά και εμένα με εκπλήσουν, παρόλο που ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια και έχω μελετήσει, βασικά δεν θα έλεγα ότι είμαι αναλυτής, θα έλεγα ότι είμαι ερευνητής. Το λέω όμως αυτό διότι με εκπλήσουν, διότι βγαίνει πολλές φορές, τραβάω για κάτι που με απασχολεί. Και σαν μου βγαίνει λίγο άσχετο, και λέω, τι βγήκε αυτό τώρα. Έλα μου ντε που με μαθηματική ακρίβεια, πάνω χάρη κάποια στιγμή είχε βγει το 5 ξυφών. Το 5 ξυφών είναι από τις δύσκολες ζώρικες κάρτες. Και λέω, ρε παιδί μου, σε αυτό τώρα βγήκε αυτό. Κι όμως, γιατί το 5 ξυφών λέει να αντιμετωπίσεις την κατάσταση όχι με θυμό, όχι με εκνευρισμό, γιατί όντως εκνευρίστηκα. Λοιπόν, με ηρεμία, με ψυχραιμία, και είναι μέρος της ζωής. 5 μέρες μετά, αφού είχα τραβήξει την κάρτα, αυτό το γεγονός ήρθε και τσου μου ήρθε στο μυαλό και λέω, ω, δες το. Καταλάβες, απλά αυτό. Πάμε στο επόμενο τώρα να δούμε 2-3 πραγματάκια. Αυτό που θέλει να σου πει εδώ, γιατί έκοψα πάλι, γιατί έτσι θα πάμε, θα κόβουμε εδώ, αυτό είναι ένα ειδικό ρίξιμο κοψίματος, σου έχει βγει η περιπέτεια της ζωής. 55. 55 είναι ένας κυρίαρχος αριθμός. Οι κυρίαρχοι αριθμοί, να σου το πω πολύ απλά, έχουν πολύ έντονη ενέργεια, πάρα πολύ μεγάλη ενέργεια. Αυτό τον αριθμό δεν τον συναντάμε σε γενέθλιο χάρτη, ενώ δηλαδή σε άνθρωπο, συνήθως είναι κατάστασης. Οι κυρίαρχοι αριθμοί στους ανθρώπους είναι 11, 22, 33, μέχρι εκεί. Άλλοι λένε και το 44, τέλος πάντων. Όμως, ό,τι και να είναι, οι κυρίαρχοι αριθμοί στην αριθμολογία είναι είναι πάρα πολύ έντονες ενέργειες, πολύ δύσκολες ενέργειες και πρέπει να κατακτηθούν από το άτομο. Εδώ θέλει να σου πει ότι η ζωή είναι μια περιπέτεια. Το 55 επίσης έχει να κάνει με την επικοινωνία, με την εκφραστικότητα. Μπορεί να γράφεις, μπορεί να γράψεις αυτά που σου έλεγα, δεν είναι τυχαίο γιατί το 55 σημαίνει γράφω κιόλας, εντάξει. Κάτσε να το φέρω λίγο εδώ για να μην φωγγίζει. Γράφω πράγματα, κρατάω σημειώσεις, γράφω τις σκέψεις μου, εντάξει. Και να ξέρεις ότι η ζωή είναι μια περιπέτεια. Σε αυτό λοιπόν το οποίο ρώτησες, έχεις να κάνεις με την ισορροπία, με τα οικονομικά, με τις επιλογές στη ζωή που μπορεί να έχεις και σε ερωτικό επίπεδο και αισθηματικό. Δηλαδή έχεις επιλογές, δεν έχεις 40 επιλογές, έχεις 2 επιλογές. Όμως να ξέρεις ότι η ζωή είναι μια περιπέτεια. Καταλαβαίνεις πως βγαίνουν αυτοί οι κωδικοί. Και πάμε στο επόμενο, όπου και εδώ παρόλο που έχω ανακατέψει ξανακόβω, και αυτό το που σου βγαίνει είναι ένας εγώκερος. Δεν ξέρω αν έχεις κάποιον εγώκερο, αν σχετίζεσαι με κάποιον εγώκερο, αν έχεις εσύ οροσκόπο εγώκερο ή αν είσαι εσύ εγώκερος, ή αν ο άνθρωπος που σε ενδιαφέρει είναι εγώκερος. Αν δεν είναι, τότε μιλάμε στο συμβολικό κομμάτι που, πρόσεξε να δεις, εδώ σου βγαίνει η επιτυχία. Σημαίνει πετυχαίνω. Είναι το 10ο ζώδιο, το 10 είναι το μεσουράνημα, είναι ακριβώς πάνω στον χάρτη τον αστρολογικό, που και αυτό παίζει ρόλο. Δεν θα σε μπλέξω περισσότερο, γιατί εδώ μιλάμε με αστροκωδικούς τώρα. Ο εγώκερος σημαίνει έχει υπομονή, συμβολικά να σου το πω τώρα, σημαίνει έχει αντοχή, σημαίνει επίσης ότι ξέρει, είναι πολύ πρακτικός, μεθοδικός, μεθοδικότητα δηλαδή, σε αυτό το οποίο σε απασχολεί, ρε παιδί μου, χρειάζεται μια μεθοδικότητα, ειλικρίνεια, υπομονή, γιατί μπορεί είναι ο σύντροφός σου εσύ να χρειάζεται υπομονή. Μπορεί να λες, μα είμαι σε διάσταση. Ναι, χρειάζεται υπομονή και για σένα και για τον άλλον. Εντάξει. Μπορεί να μου πεις, μα εγώ θέλω μια επανασύνδεση και βλέπω. Θέλει υπομονή και θέλει και αντοχή. Θέλεις να πετύχεις επαγγελματικά. Θέλει αντοχή. Θέλεις η σχέση σου να προχωρήσει. Πρέπει να τη χτίσεις και να βρεις και κάποια άλλα πράγματα πιο εγωκερίσια. Δες λοιπόν στο δικό σου χάρτη ή στο χάρτη του συντρόφου σου ο εγώκερος που πέφτει, μπορεί να είναι, ή τον οίκο, τι γίνεται με τον εγώκερο γενικά, σε τι κατάσταση είναι. Δεν εννοώ τώρα να γίνεις αστρολόγος προς Θεού, αλλά 2-3 πραγματάκια μπορείς να τα πάρεις σαν στοιχείο και να πεις, α, ναι ρε παιδί μου, κάνει κλικ αυτό, ας πούμε. Εντάξει, είπαμε, εδώ αποκωδικοποιούμε τις σκέψεις και τη δική σου επιλογή πάνω σε αυτό το οποίο σε απασχολούσε. Και το τελευταίο κομμάτι το οποίο θα επιλέξω είναι από εδώ, από αυτές τις κάρτες, και έχει να κάνει με τον αέρα. Κοίταξε να δεις. Ο αέρας λοιπόν, τι φέρω εδώ, ο αέρας λοιπόν που κλείνει το πάζλ της επικοινωνίας σε όλα αυτά τα οποία ήθελες να μιλήσεις και να μου πεις και να επιλέξεις θέμα, είναι η επικοινωνία, οι αλλαγές στη ζωή, οι ευκαιρίες, η ανανέωση γενικά. Είναι το γράμμα ε, αν ξεκινάει το όνομά σου από ε ή του συντρόφου σου, μιλάμε μόνο για όνομα, ή αν έχεις δεύτερο όνομα, εντάξει. Αφορά και τα ξένα ονόματα. Λοιπόν, και αν έχεις, βέβαια, αυτό είναι ένα ρουνικό σύμβολο, δεν θα σου το αναλύσω για να μην σε μπερδέψω περισσότερο. Αν το έχεις αυτό κάπου στην Παλάμησο και αυτά, παίζει και αυτό ένα ιδιαίτερο ρόλο. Αν το έχεις, γράψε μου κάτω από το βίντεο και εγώ θα στο γράψω, πώς να το πω, θα στο αναλύσω δηλαδή και θα σου πω εντάξει, και πάμε να το δούμε. Δηλαδή, θα σου γράψω 2-3 πράγματα τι σημαίνει. Λοιπόν, πρόσεξε όμως να δεις κάτι άλλο. Θέλω να το παρατηρήσεις για να δεις πώς όλα συντονίζονται με έναν τρελό τρόπο. Έχουμε το 55. 5 και 5 μας κάνει 10. Το 10 μας κάνει 1 και αυτό μας κάνει 1. Δηλαδή, αν κάνω μια πολύ μικρή έτσι, αριθμολογική ανάλυση, πάντα τους διπλούς αριθμούς τους κάνουμε μονούς, το 1 σημαίνει στηρίζομαι στα πόδια μου. Άκουσέ το, έτσι. Και έχουμε άλλο ένα πεντάρι εδώ, που και πάλι σημαίνει επικοινωνία, σημαίνει αλλάζω, σημαίνει προσαρμόζομαι, σημαίνει ζω. Ζω, άκουσέ το, ζω. Το κύριο κομμάτι για σένα λοιπόν, σε αυτό που απασχολεί μέσα σου, η ψυχή σου να το πω έτσι, ή το υποσυνείδητό σου, αυτό που σου λέει, ξέρεις ποιο είναι? Ζήσε. Τώρα πώς θα ζήσει ο καθένας εξαρτάται, ναι εννοείται, αλλά το μήνυμα, αν ένα κύριο μήνυμα εδώ είναι το ζήσε αγαπημένα μου, αγαπημένη μου. Και ζήσε με ένταση, πώς να το πω, αυτό. Εντάξει, λοιπόν, αυτό ήταν η πρώτη μας επιλογή. Τα μαζεύω για να πάμε στην δεύτερη επιλογή. Θα ξαναανακατέψω. Δεύτερη επιλογή, ωραία. Για πάμε. Δεύτερη επιλογή. Ό,τι είναι, ό,τι απορία έχετε, μπορείτε να μου το γράψετε κάτω από το βίντεο. Εγώ ούτως ή άλλως απαντάω. Μπορεί λίγο πιο αργά, πιο αυτό, ίσως όχι άμεσα. Παρακολουθώ όλα, κοιτάζω όλα τα σχόλια. Ναι, όσα είναι πολύ αρνητικά και με κοροϊδεύουν, δεν τα βλέπετε ποτέ. Λοιπόν, διότι δεν θα κάτσω να απαντήσω, ούτε καν σημασία θα δώσω. Λοιπόν, αν όμως υπάρχει μια απορία ή κάτι ή ένας προβληματισμός και τεθεί με έναν πολύ έτσι, σοβαρό τρόπο και αυτό, δεν θα απαντήσω. Απλά το λέω έτσι ημερωτικά. Εντάξει, πάμε να δούμε. Ποιο είναι το θέμα που σε απασχολεί και θέλεις να αναλύσουμε? Deck 2. Και το θέμα που σε απασχολεί είναι το 5 πεντάκτηνο. Μάλιστα, βγήκε πάλι πεντάκτηνο εδώ. Και το 5 πεντάκτηνο δεν είναι από τις καλές κάρτες. Είναι πολύ προβληματισμένη κάρτα αυτή εδώ. Θα στη φέρω κοντά να τη δεις. Θέλω να τη δεις για να μπαίνει και στο μυαλό σου, μέσα στο υποσυνείδητό σου. Το 5 πεντάκτηνο είναι το φύγε. Το 5 πεντάκτηνο σημαίνει το διώχνω. Το 5 πεντάκτηνο επίσης σημαίνει και οικονομική δυσκολία. Εντάξει. Το 5 πεντάκτηνο μπορεί να είναι μια απόλυση. Το 5 πεντάκτηνο μπορεί να είναι ένας χωρισμός και μάλιστα με έναν άσχημο τρόπο από σόγια, από αυτά, από... και πολλές δυσκολίες. Μπορεί να είσαι ένας άνθρωπος επίσης, κράτησε το αυτό που θα σου πω, όπου ξεκίνησες τη ζωή σου με τα δικά σου όνειρα, αλλά αυτά τα όνειρα όμως δεν ήταν αρεστά στους άλλους, στην οικογένειά σου, στο σύντροφό σου, σε ανθρώπους δηλαδή που αγαπούσες και στηριζόσουν εσύ, αλλά δεν τα δέχτηκαν αυτά τα όνειρα. Δεν έγιναν αρεστά, πώς να το πω, δεν θέλαν να τα δεχτούν κατά κάποιο τρόπο. Με καταλαβαίνεις πώς το εννοώ? Επίσης, άκου ένα άλλο πιο ιδιαίτερο και πιο βαθύ μήνυμα γενικά αυτής της κάρτας, γιατί είπαμε τα ταρό, να σου πω κάτι. Τα ταρό έχουν πολυεπίπεδη ερμηνεία. Μπορεί να την πούμε πολύ απλά, ναι, αυτό σε διώξω, κάνω κατά τη δουλειά. Μπορεί όμως να φτάσουμε και σε άλλα πολύ πιο βαθιά επίπεδα, ακόμα και πιο φιλοσοφικά και πιο πνευματικά. Δεν το αναλύω περισσότερο, απλά στο λέω. Λένε, άκουσε με, ότι η αγάπη νικάει τα πάντα. Όμως, πολλές φορές εδώ και από την ανάλυση που βγαίνει, αυτό δεν είναι αλήθεια. Φυσικά η αγάπη παίζει ένα πολύ πολύ μεγάλο και σημαντικό ρόλο στη ζωή φυσικά ενός ανθρώπου, και ο οποίος δεν θέλει να τον αγαπάνε, να είναι ερωτευμένος, έτσι να αισθάνεται όμορφα. Όμως, μερικές φορές, αυτή η αγάπη μπορεί να είναι παγίδα. Θα μου πεις τι εννοείς τώρα ρε παιδί μου, τι εννοείς παγίδα? Μπορεί να είναι κτητική. Γιατί εδώ σημαίνει σε παίρνω και φεύγω. Με το έτσι θέλω. Το κατάλαβες πως το εννοώ? Μπορεί λοιπόν, γιατί εδώ τώρα εξετάζουμε δύο κομμάτια. Το οικονομικό κομμάτι, γιατί έχει βγει 5 και έχει βγει πεντάκτηνο, και τα πεντάκτηνα γενικότερα και σε χρόνο σημαίνει αργός ρυθμός. Μάλλον αποφάσεις οι οποίες δεν παίρνονται μέσα από γρήγορες διαδικασίες. Εντάξει, μπαμπαμ δηλαδή. Εδώ σημαίνει το σκέφτομαι και τα λοιπά και αυτά. Δύο όμως είναι τα κομμάτια εδώ. Το πρώτο κομμάτι είναι στο οικονομικό κομμάτι, πολλές δυσκολίες, ασταθές περιβάλλον. Είπαμε μπορεί να είναι και μια κάρτα απόλυσης, σε διώξανε, σε κάνανε. Δεν σημαίνει ότι έφταιγες, έτσι. Έχω δει ανθρώπους ικανότατους που απλά η εταιρεία τους διώχνει γιατί οικονομικοί λόγοι. Κλείνει η εταιρεία, ξέρω εγώ, λέω τώρα. Στο ερωτικό κομμάτι πολύ μεγάλη προσοχή, διότι εδώ σημαίνει κτητικό κτήση. Δηλαδή, εσύ μπορεί να είσαι σε αυτή εδώ πέρα την κατάσταση όπου ο άλλος ή η άλλη σε σέρνει και σε έχει έτσι. Αυτό δεν είναι αγάπη. Όταν εσύ δεν αναπνέεις σε μια σχέση, δεν έχεις την ελευθερία σου, τον χρόνο σου να κάνεις αυτά τα οποία θέλεις, έτσι, σου απαγορεύει, λέω τώρα, είτε άντρας είτε γυναίκα είσαι, σου απαγορεύει ή σε οποιοδήποτε σχήμα σχέσης, να το πω έτσι, όταν ο άλλος σου απαγορεύει, όταν ο άλλος σε χειρίζεται ή όταν ο άλλος σε εκβιάζει κιόλας, θα φύγω. Αν δεν το κάνεις αυτό, τότε εγώ θα φύγω. Λέω τώρα. Τι, θα βγεις με τις φίλες σου? Εγώ θα φύγω. μη γυρίσεις πίσω. Δεν είναι εντός χειρισμού. Λέω τώρα, εντάξει, λέω ένα παράδειγμα. Εσείς βάλετε και τα δικά σας παραδείγματα. Οπότε εδώ, αυτό είναι το οποίο σε απασχολεί. Θέματα αγάπης, θέματα οικονομικά. Τώρα εξαρτάται και από τον άνθρωπο από εσύ που με ακούς, διότι δεν είναι το ίδιο για όλους, εννοείται. Αλλά όμως αυτές οι δύο περιπτώσεις υπάρχουν, είναι έντονες εδώ και είναι ότι είναι και το σε διώχνω. Εντάξει. Δεν σε θέλω. Φύγε. Ή έχεις φύγει εσύ, γιατί ήταν η σχέση αποπνικτική. Και έπιασε να μου μιλήσεις εδώ, γι' αυτό επέλεξε αυτό το θέμα. Ή ήταν η σχέση, η επαγγελματική σου αποπνικτική, δύσκολη, και έφυγες. Ή σε διώξαν. Ή υπάρχει και το εξής, δεν έχεις φύγει ακόμα, αλλά εκφράζεις μια πολύ έντονη επιθυμία, εντονότατη επιθυμία, να σηκωθείς να φύγεις μέσα σου. Γιατί πολλές φορές αυτά, οι σκέψεις και τα συναισθήματα, είναι και μέσα μας. Ωραία. Αναπήδησε η κάρτα, βέβαια το έκανα εγώ. Εδώ σημαίνει ότι μετά από όλα αυτά που είπαμε, κάποιοι από εσάς, επειδή αναπηδήσε η κάρτα, όλα παίζουν ρόλο, ακόμα και η παραμικρή λεπτομέρεια στα ταρό, σημαίνει ότι κάτι θέλω να αλλάξω. Θέλω να τη βγάλω αυτή την κάρτα. Θέλω να αλλάξω τη ζωή μου. Και πάμε εδώ στο ωραία. Αυτό λοιπόν που έχουμε εδώ είναι. Επίσης, επειδή εδώ βγήκε 5 σημαίνει επίσης είμαι και σε μια κατάσταση αυτή την περίοδο όπου δεν υπάρχει σταθερότητα, δεν ξέρω τι μου γίνεται, έτσι, πώς πάνε τα πράγματα. Εδώ όμως έχει βγει το 9 και το 3. Κράτησε το, πώς επηρεάζει εσένα το 9 και το 3. Μια όμορφη κάρτα, έχει πολύ κίτρινο μέσα και σημαίνει ότι στο τέλος, πάντα με κάποιο τρόπο έρχεται ένα αίσιο τέλος γενικότερα σε αυτά τα οποία περνάμε ή τις δοκιμασίες τις οποίες περνάμε, έτσι. Εδώ τώρα δες πώς σε απασχολεί εσένα το 9 και το 3 και επίσης παίζει ρόλο εδώ 9 και 3, 12 και το 3, εντάξει, το 93, το 12 και το 3. Το κάνουμε μόνο αριθμό. Και το 12 σε επηρεάζει και το 3 σε επηρεάζει. Δες αυτούς τους αριθμούς κατά κάποιο τρόπο εσένα με ποιο τρόπο παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή σου. Όμως το μήνυμα είναι ότι τελικά μετά από τις δοκιμασίες, τις δυσκολίες έρχεται ένα αίσιο τέλος. Το αίσιο τέλος πολλές φορές δεν το γνωρίζουμε. Γιατί η ζωή έρχεται να μας διδάξει πράγματα. Εντάξει, και το αίσιο τέλος μπορεί να έρθει με πολλούς ιδιαίτερους και απροσδόκητους τρόπους. Αυτό λοιπόν που έρχεται εδώ πέρα είναι, είναι ένας αστροκώδικας, να σου το πω έτσι, όπου έχει τον αριθμό 13, εντάξει, και σου είναι μία πύλη κατά κάποιο τρόπο και θέλει να σου μιλήσει για κάποιες όψεις, η οποία όμως εδώ η όψη έχει δύναμη, έχει δυνατότητα, άρα στον αστρολογικό σου χάρτη, αν θέλεις, ψάξε να βρεις τα δυνατά σου σημεία, γιατί ναι, σε ένα αστρολογικό χάρτη υπάρχουν και δυνατά σημεία σε επίπεδο όψεων όμως, έτσι. Και δες εδώ ποιοι πλανήτες, να σου το πω έτσι, είναι σε πολύ ισχυρή θέση. Υπάρχουν πλανήτες οι οποίοι είναι σε ισχυρή θέση. Άλλοι είναι έχουν αδυναμία, είναι πιο δυνατοί, γιατί εδώ σου μιλάει για δύναμη. Άρα θέλει να σου πει εδώ το σύμπαν κατά κάποιο τρόπο ότι ναι, περνάς δυσκολίες. Και βεβαίως είναι και το 13, έτσι. Το 13 σημαίνει ελκύω δυσκολίες, θα τις περάσω τις δυσκολίες, όμως όταν εσύ τα αντιμετωπίσεις, γίνεσαι πολύ δυνατός, πάρα πολύ δυνατή και καταλαβαίνεις τι συμβαίνει μετά. Γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί έχει γίνει εκείνο. Πρόσεξε, η αστρολογία απλά θα σου δώσει και η αριθμολογία και αυτά που κάνουν τα ρο, κάποιες ενδείξεις, οι οποίες θα σου επιβεβαιώσουν αυτό που πιστεύεις μέσα σου και λες, ρε παιδί μου, ναι, είδες πως μου επιβεβαιώθηκε. Ναι, είδες πως βγήκε αληθινό. Κατάλαβες πως πηγαίνει το κόλπο. Έτσι πηγαίνει το κόλπο. Πάμε τώρα. Πάμε στο ένα επόμενο. Ωραία, κοίταξε να δεις. Μου βγήκε ανάποδα. Και έχει πάλι το 5 μέσα εδώ. Βέβαια έχει και τον αριθμό 51 που μας κάνει και το 6. Και το 6 σημαίνει και οικογένεια και ισορροπία σχέσεων. Το 6 έχει με τη σχέση, έχει να κάνει με το παρελθόν και τις καρμικές κατά κάποιο τρόπο σχέσεις. Δηλαδή ήταν συνάντηση, έπρεπε να συναντηθείτε. Γι' αυτό σε απασχολεί. Το ανάποδα λοιπόν εδώ που βγήκε είναι ότι σε απασχολεί η πορεία, έχεις εμπόδια, κοίταξε να δεις, η αποφάση σου ή αυτό που θέλεις είχε εμπόδια. Εδώ μιλάει για ταξίδι, δεν είναι μόνο ταξίδι, είναι και σχέδια, είναι και η μετακίνηση ή άτομα και καταστάσεις που αργοπορούν. Ναι, έτσι γίνεται. Χρειάζεται υπομονή και βεβαίως επειδή βγήκε και εδώ το 5 και σου είπα προηγουμένως ότι είναι και μια κάρτα που είναι αργοπορημένη, σημαίνει θέλει χρόνος, στη ζωή σου εσύ χρειάζεσαι αρκετή υπομονή. Θα μου πεις, μα πόσο υπομονή πια βρε Ακάς, πόσο υπομονή. Οκ. Την υπομονή, το χρόνο που σου δίνεται, πρέπει να τον εκμεταλλευτείς. Δεν είναι παθητικό, κάτι πρέπει να κάνεις. Εδώ όταν μιλάμε για ενέργειες, οι ενέργειες πρέπει να εκφραστούν. Όταν μιλάμε για υπομονή, οκ, εντάξει, αλλά κάτι κάνω όμως, μπαίνω σε μία δράση. Δηλαδή, θα μου πεις τι δράση να κάνω, ο καθένας τώρα εξαρτάται. Θα ζωγραφίσω, θα σου πω κάτι, θα σου πω γελία πράγματα, αλλά δεν είναι γελία, είναι σημαντικά. Θα ασχοληθώ με τα ρομαντία, λέω τώρα. Θα ασχοληθώ με κρυστάλλους, θα περπατάω στο δάσος, θα υιοθετήσω ένα ζωάκι, θα μάθω αγγλικά, θα μάθω γαλλικά, θα βγω έξω, θα εγγραφτώ στο γυμναστήριο, δηλαδή θέλω να σου πω. Και έχεις το πρόβλημα της σχέσης, έτσι. Θα μου πεις τώρα, μα έχω οικονομικό πρόβλημα, πώς θα γραφτώ. Οκ, εντάξει, μην γραφτείς σε γυμναστήριο. Περπάτα στον δρόμο. Περπάτα στον δρόμο, λιώσε παιδί, παπούτσια. Το έχω κάνει και εγώ. Ναι, έχω λιώσει κάτι ασίξτάγκερ, μάλλον μιλάω μάρκες, δεν έχετε κάνει. Κάποια αυτά τα έχω λιώσει. Έχω λιώσει κάποια τα οποία το περπάτημα. Γιατί μου αρέσει να περπατάω. Γιατί ξεθολώνει το μυαλό και αυτά. Και με καλή παρέα εννοείται, δηλαδή ξεδίνει το. Ναι, βρες μια φίλη σου. Λέω, περπάτα, κάνε. Δηλαδή θέλω να πω ότι οι ενέργειες πρέπει να μπουν μετά σε δράση. Αυτό είναι το κόλπο. Γιατί πολλές φορές λέμε να κάνουμε manifestation, δηλαδή να υλοποιήσει ευχής. Οκ, εντάξει. Βγαίνει εδώ, ορίστε, εδώ είναι μια υλοποίηση ευχής. Πες ότι σου κάνω εγώ μια υλοποίηση ευχής εδώ. Αν εσύ δεν μπεις σε δράση να κάνεις πράγματα για να αλλάξει όλο το σκηνικό, δεν θα γίνει. Αυτό είναι το κόλπο. Απλά πράγματα. Και αυτό είναι που λέγανε και από αρχαιοτά των χρόνων. Φιλόσοφοι, ό,τι θέλεις. Το Κυμβάλιο, αν διαβάσεις, Ερμή Τρισμέγιστο, αν διαβάσεις, όλα αυτά, αυτό σου λένε δράση. Αυτό λοιπόν σου λέει εδώ πέρα, διότι έχεις χάσει κάπου λίγο τη διαδρομή σου. Έφυγες, αλλά έχεις χάσει τη διαδρομή σου. Δύναμη, γιατί έχεις δυνατότητες, έχεις δύναμη κάπου στο χάρτη σου μέσα, αστρολογικά. Ο κοσμικός κώδικας σου δίνει δύναμη και στο τέλος όλα θα πάνε καλά. Εντάξει. Και δεν το λέω μυρολατρικά. Το λέω ότι όταν μπεις εσύ σε δράση, φυσικά και θα πάνε όλα καλά, φυσικά και θα αλλάξει όλο εκείνο το σκηνικό το οποίο εσένα σε απασχολεί. Εντάξει, ωραία. Πάμε τώρα. Τρίτη επιλογή. Τρίτη επιλογή λοιπόν, σημαντικές εξελίξεις εδώ. Το θέμα που θέλεις εσύ σε απασχολεί να συζητήσουμε. Έρχεσαι εσύ εδώ και μου λες, Ακάς μου, μα απασχολεί αυτό. Και πάμε να δούμε τι λαγούς θα βγάλουμε. Γιατί βγαίνουν, όπως βλέπεις, βγαίνουν πολλά πράγματα. Βγαίνει πολλή ουσία. Βγαίνει αρκετή ανάλυση και θα μπορούσα να πάμε ακόμα βαθύτερα, αλλά όχι, δεν το κάνω. Φτάνω σε ένα επίπεδο για να είμαι κατανοητός από όλους. Ναι, έχω το δικό μου στυλ, έχω το δικό μου τρόπο που λέω πράγματα, εντάξει. Λοιπόν, πάμε. Κόβω. Όπα, έρχεται η δικαιοσύνη, έρχεται η δικαιοσύνη και μου λες εσύ τώρα εδώ, Ακάς, τι θα γίνει με αυτή τη δικαιοσύνη, πότε θα φτιάξουν τα πράγματα. Μία από τις πολύ δυνατές ενέργειες, να τη φέρω εδώ, να τη δεις, να κάνει κόντρα εδώ με την πυραμιδούλα μου, πολύ δυνατές ενέργειες, κάτσε ένα λεπτό. Η δικαιοσύνη έχει να κάνει με το ζώδιο του ζυγού βεβαίως, έτσι. Κρατάει τις ισορροπίες. Στο τέλος όλοι θα κριθούμε. Θέλει να σου μιλήσει εδώ πέρα για λογική. Θέλει να σου μιλήσει επίσης για νομικά πράγματα. Μήπως έχεις μπλέξει με νομικά πράγματα. Μήπως κάπου... κάπου με δικαστήρια, με διαμάχες, με υπογραφές, σε ρίξανε, υπέκαψες κάτι, έκανες. Κοίταξε να δεις. Εδώ βλέπεις ότι είναι μία, να σου το πω έτσι, πάμε λίγο βαθιά. Έλα, πάμε λίγο πιο βαθιά. Λοιπόν, είναι μία γυναίκα. Έχει κλειστά τα μάτια της. Δείχνει μια σοβαρότητα όμως, έτσι. Δείχνει μια έτσι σοβαρότητα. Δείχνει μια ωριμότητα, δεν βλέπει σαν έναν τυφλή, είναι λευκή, υπάρχει ένα σύμβολο εδώ πέρα ιδιαίτερο που σημαίνει, αυτό εδώ πέρα το ξύφος και αυτό το συμβολάκι εδώ σημαίνει η φεγγίζει λίγο εδώ τα φώτα μου, η αδιαλαξία, τα μάτια είναι δεμένα που σημαίνει ότι είναι η κοινωνική θέση που υπάρχει, που έχεις εσύ, ο κόσμος, ο όλος, ας πούμε. Υπάρχει η απόλυτη ισορροπία που σημαίνει ότι το κάρμα, η δικαιοσύνη στο τέλος τιμωρεί, ή να στο πω ακόμα καλύτερα για να μην σε δυσκολέψει αυτό, έρχεται η κάθαρση και έρχεται η δικαιοσύνη σε οποιοδήποτε επίπεδο, πρώτα στο πνευματικό και μετά στο υλικό κόσμο. Μη με πας και μου πεις τώρα για κακοποιούς που κοροϊδεύανε κόσμο και 10 χρόνια δουλεύανε και κάνανε. Υπάρχουν εξηγήσεις, δεν σας αναλύσω τώρα. Στο τέλος πιαστήκαν όμως. Και όχι μόνο αυτό, υπάρχουν και άλλα πράγματα μέσα, τα οποία όχι θα τα αναλύσουμε άλλη φορά όμως. Η δικαιοσύνη λοιπόν είναι μια αρετή. Είναι ο θρίαμβος που υπονοεί το δίκαιο τελικά, το δίκαιο θα θριαμβεύσει. Εντάξει. Όταν υποφέρουμε, γιατί υποφέρεις εσύ, για να μου βγει αυτή η κάρτα εδώ, υποφέρεις ότι έχεις αδικηθεί. Σε επίπεδο ερωτικό, σε επίπεδο συναισθηματικό, σε επίπεδο σχέσεων, σε επίπεδο επαγγελματικό, έχεις αδικηθεί. Έρχεσαι με αυτό το αίτημα. Βέβαια. Και έχεις αδικηθεί από αυτή τη μεριά, το φτερό, έτσι, που είναι η δεξιά μεριά. Λοιπόν, και έχεις αδικηθεί. Και λες ρε παιδί μου ότι και υποφέρουμε και υποφέρεις. Μήπως όμως κάπου όλο αυτό πρέπει να βρεθούμε σε μια κατάσταση ώστε να ενεργήσουμε με σωστό τρόπο. Θα μου πεις τώρα ποιος είναι ο σωστός τρόπος. Κοίταξε να δεις. Να σου πω κάτι. Μήπως πυροδοτήθηκε κάτι το οποίο έγινε ασυναίσθητα. Μήπως κάπου οι δικές σου αποφάσεις απόψε οδήγησαν εκεί. Υπήρξε μια σύγκρουση. Υπήρξε ένας τσακωμός άγριος και εσύ χρησιμοποίησες λόγια και εσύ κοφτερά ανταπέδωσες. Λέω τώρα για τη δικαιοσύνη εδώ. Ορισμένες φορές λέμε λοιπόν ότι υποφέρουμε τις πράξεις των άλλων. Η ισορροπία όμως είναι γενικά, αυτό λέει η κάρτα, τόσο λεπτή ώστε το κακό που μπορεί εμείς να έχουμε κάνει θα γυρίσει πίσω. Εντάξει. Μπορεί να έχουμε βλάψει ανθρώπους και άθελά μας. Έχετε υπόψη αυτό, με τις αποφάσεις μας, με τα λόγια μας. Γιατί ο νόμος της ισορροπίας έχει άγνωστους μηχανισμούς. Εδώ τώρα, αυτή εδώ, πώς εξισορροπεί το κάρμα, εξισορροπεί τη δικαιοσύνη, δεν τα ξέρουμε όλα, διότι ο νόμος εδώ δεν τον βλέπουμε. Εντάξει, είναι κλειστός. Γι' αυτό δηλαδή πολλά μυστήρια δεν τα γνωρίζουμε. Προσπαθούμε να τα ψηλαφίσουμε, να τα καταλάβουμε. Όταν λοιπόν, πρόσεξε να δεις, οι πράξεις αλλά και το κίνητρο. Πάνω σε άλλα λες, εγώ βοηθάω τους ανθρώπους. Που βλέπω πολλοί που βγαίνουν και αυτό και δώσαμε λεφτά στην τάδε, αυτό ΜΚΟ, δεν ξέρω τι, και δώσαμε και κάνουμε και εμείς και η εταιρεία μας και αυτά και βοηθά και κάνει. Ναι, τρίχες κατσαρές. Όταν το κίνητρο γίνεται με υστερόβουλο τρόπο, όταν το κίνητρο γίνεται για πονηρούς σκοπούς και όχι για αληθινό σκοπό μέσα από την καρδιά, πρόσεξε να δεις, μέσα από την καρδιά, αυτό θα γύρει από την άλλη μεριά, στο οποίο θα αποδοθεί δικαιοσύνη και δεν το καταλαβαίνουν πολλές φορές. Βέβαια, πού να το καταλάβεις, γιατί οι μηχανισμοί είναι πολύπλοκοι. Και σιγά τώρα μια εταιρεία που είναι εντελώς τετράγωνη θα κάτσει να σκεφτεί ότι κι όμως λειτουργούν με άλλους τρόπους τα πράγματα. Λοιπόν, όταν γίνεται για εγωιστικούς σκοπούς, τότε έρχεται μια δικαιοσύνη αυστηρή. Λοιπόν, πολλές φορές υπάρχει εδώ και το εξής, γιατί εδώ είναι και ένα κοινωνικό φαινόμενο που λέει ότι αν διαπράξουμε ένα έγκλημα, ρε παιδί μου, θα κριθούμε πάλι για τα κίνητρα. Πρόσεξε, για τα κίνητρα, εννοώ πνευματικά. Γι' αυτό λοιπόν και βλέπεις και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι, ή να πω το εξής, κάποιες που βλέπεις, ρε παιδί μου, μετά κάποιους ανθρώπους εξηγείται πολλές φορές ότι το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι δείχνουν πολύ καλή γλυκής και υποφέρουν όμως, υποφέρουν από ένα σωρό βάσανα, ενώ άλλοι βλέπεις ότι έχουν την έννοια της τύχης ενώ δεν τους αξίζει καν, διότι είναι και οι προθέσεις πολλές φορές. Και ένας γλυκός άνθρωπος μπορεί η πρόθεσή του και οι πράξεις του να γίνονται με έναν άλλο τρόπο. Εντάξει, βάζω μια παράμετρο εδώ. Δεν λέω ότι ισχύει για όλους και για όλα. Βάζουμε κάποιες παραμέτρους. Γι' αυτό λοιπόν, όταν βλέπουμε λοιπόν τον εαυτό μας πραγματικά όπως είναι και τον κρίνουμε σωστά και απεριόριστα, εμείς δηλαδή, εμείς πρώτα το κάνουμε αυτό, χωρίς δικαιολογίες και ελαφρυντικά, τότε θα συνειδητοποιήσουμε ότι δεν μπορούμε να καταδικάζουμε τους άλλους ανθρώπους. Θα μου πεις, μα αυτοί που έχουν κάνει εγκλήματα, άστο. Μιλάμε τώρα για μας, εντάξει, μιλάμε για εσένα. Αυτή είναι η κατανόηση πρώτα απ' όλα και θέλει να σου πει ότι γενικά η ψυχή είναι αυτή που τοποθετείται σε ένα ενεργειακό πεδίο στη μέση κάπου και αποφασίζει κάποια πράγματα. Κράτησε το αυτό, παίζει έναν ιδιαίτερο ρόλο. Και φυσικά γι' αυτό λέμε και ότι η ψυχή θα κριθεί και μετά, και με τα θάνατα και όλα αυτά τα πράγματα που υπάρχουν και λένε, και όχι μόνο στο χριστιανισμό, αλλά και σε άλλες, έτσι να το πω έτσι, θρησκευτικές, και σε άλλα θρησκευτικά και φιλοσοφίες και απόψεις και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, να σου πω κάτι όμως. Εδώ η δικαιοσύνη ή η αδικία που έχεις υποστεί εσύ δεν ξέρεις πότε θα σκάσει γενικά και πότε θα έρθει η δικαιοσύνη. Εδώ μιλάμε για χρόνο. Συνήθως το ονομάζουν μέσα στην εσωτερική, το ονομάζουν χρονοβόμβα. Ναι, χρονοβόμβα. Διότι δεν ξέρουμε πότε θα έρθει το τίμημα να πληρώσει κάποιος. Και όταν έρθει, σκάει σαν βόμβα, σαν κάτι ξαφνικό και ενεργοποιείται μία ροή τέτοιων γεγονότων. Είναι αυτό που σου λέω τώρα για τα δεχθή εγκλήματα. Πώς σκάει και μπαίνει ο τύπος, το ένα, το άλλο, γίνεται μια ολόκληρη ιστορία, υπάρχει μεγάλη έκθεση κτλ. Μην μπούμε τώρα σε αυτό εδώ. Όταν λοιπόν αντιμετωπίζουμε ή αντιμετωπίζεις εσύ δυσκολίες, και για μένα ισχύει αυτό, όλοι μας δυσκολίες και βάσανα, τα οποία μας φαίνονται άδικα, ίσως δεν πρέπει να πούμε γιατί σε μένα, τι έκανα για να αξίζω μια τέτοια τιμωρία, διότι αν πιστεύεις στην καρμική μετενσάρκωση, οποιαδήποτε δοκιμασία έχει να κάνει με μία συμφωνία πεπρωμένου, μία συμφωνία σε ψυχικό επίπεδο. Το έχουμε επιλέξει. Θα μου πεις, μα είναι δετερμινιστικό, δηλαδή, εννοώ, μα είναι τόσο μυρολατρικό αυτά. Ναι. Θα σου απαντήσω ναι. Διότι είμαστε όλοι, και το λένε και οι επιστήμονες αυτό, προσέξτε, το έχει πει επιστήμονας αυτό, ότι το σύμπαν, ο κόσμος χρησιμοποιεί τους ανθρώπους για τους δικούς τους σκοπούς και εκφράζεται μέσα από αυτούς. Κρατήστε το. Άλλοι το λένε σύμπαν, άλλοι το λένε Θεό, άλλοι το λένε ενέργεια. Δεν θα επισέλθω σε αυτό το τέτοιο. Οπότε, όταν εμείς περνάμε κάποια πράγματα, είναι διότι έπρεπε να συναντηθούμε με αυτούς τους ανθρώπους, έπρεπε να περάσουμε αυτές τις καταστάσεις. Άρα η αδικία που έχουμε υποστεί όλοι μας σε οποιοδήποτε επίπεδο έχει κάποιο νόημα. Αυτό θέλω να σου πω. Και ας μην το πιστέψεις, και ας αντιδράσεις, και ας πεις, ξέρω εγώ, και όμως έτσι είναι. Αν καθίσεις και το αναλύσεις, εγώ σε προτρέπω μελέτησε, ψάξε, ρώτησε, μπες από εδώ, μπες από εκεί, ψάξε για την καρμική εξισορρόπηση, για τη δικαιοσύνη, για καρμική δικαιοσύνη. Άρχισε να μελετάς κάποια πράγματα, γιατί η αστρολογία αυτό λέει. Επίσης, η αριθμολογία αυτό λέει και σου λέει ότι ό,τι περνάμε υπάρχει για κάποιο λόγο, δεν είναι για τιμωρία. Και φυσικά ένα πράγμα το οποίο βγαίνει εδώ είναι ότι έχει βγει ο αριθμός 14. Ο αριθμός 14 είναι από τους περίεργους, πολύ περίεργους αριθμούς. Είναι ένας από, από τους αριθμούς ο οποίος μας κάνει 5, 14, 4 και ένα 5, και θέλει να σου πει ότι χρειάζεται κάπου στη ζωή, πώς λέμε, να ρίξουμε λίγο νερό στο κρασί μας, να μετριάσουμε κάποια πράγματα, να τα ζυγίσουμε και να μετριάσουμε κάποιες καταστάσεις. Αυτό κάποιο ρόλο παίζει. Τώρα το 1 και το 4, το 14 που μας κάνει 5, και εδώ σημαίνει να ζήσουμε τη ζωή μας, να κάνουμε πράγματα, εμπειρίες. Η ζωή είναι εμπειρίες, αυτό θέλει να σου πει. Είναι δίκαιο, σου λέει, να ζήσεις αυτές τις εμπειρίες. Η κάρτα στο γυρνάει αλλιώς και σου λέει, εσύ λες είναι άδικο, όχι, η κάρτα σου λέει είναι δίκαιο αυτό που ζεις. Δεν είναι τιμωρία. Είναι εξισορρόπηση καταστάσεων. Ζήστο λοιπόν, μέτριασε την ένταση που μπορεί να έχεις μέσα σου, σε οποιοδήποτε επίπεδο. Τώρα θα μου πεις, περνάς δικαστήριο για κάποιο λόγο. Είσαι, χωρίζεις και είσαι σε ένα δύσκολο διαζύγιο, το περνάς για κάποιο λόγο. Θα μου πεις τώρα, μα πώς το λες έτσι τόσο απλά, ξέρεις τι έχω περάσει εγώ? Ναι, ξέρω, γνωρίζω. Και εγώ έχω περάσει πάρα πολλά. Α, εντάξει, δεν τα λέω, θα σας τα πω, δεν χρειάζεται, γιατί δεν θα μπούμε τώρα σε αυτή τη διαδικασία, αλλά εσείς όλοι περνάμε. Γιατί όμως τα περνάμε? Μπλέκεις, τρακάρεις με έναν άνθρωπο, ας πούμε, ξέρω εγώ, γίνεται σμπαρέλι το αυτοκίνητό σου, φταίει εκείνος, πέρασε ένα στόπ. Ναι, εκείνος φταίει, ναι. Τι έγινε όμως εκείνη τη στιγμή? Πού ήσουν εσύ? Έγινε κάτι? Ξέρω, υπάρχουν περιπτώσεις. Λέω ένα παράδειγμα τώρα, έτσι. Ξέρω, υπάρχουν περιπτώσεις. Θα πεις, μα εγώ ήμουν προσεκτικός. Έκανα. Οκ, για κάποιο λόγο λοιπόν έγινε τότε. Με αποτέλεσμα κάπου αυτό να σε οδηγεί και να σε πηγαίνει τώρα. Πού σε πηγαίνει? Κάτι πρέπει να μάθεις. Να μάθεις. Γιατί εδώ η δικαιοσύνη σου λέει θα μάθεις. Για πάμε να δούμε τον αστροκώδικό μας. Εδώ ο κώδικας πάλι αυτός βγαίνει, πάλι όψεις οι οποίες είναι ισχυρές. Έχει βγει ο αριθμός 13, εδώ τώρα έχουμε 13-14. Εντάξει, 11-13-14. 13 σημαίνει ελκύω περίεργες καταστάσεις, όντως, εμπόδια, αλλά για να βρω δύναμη. Εντάξει, για να βρω τη δύναμή μου. Ωραία. Για να επιλέξουμε και ένα από εδώ. Εδώ έχει βγει το κύμβαλο. Πρόσεξε να δεις τι σου μίλαγα προηγουμένως για το κυμβάλιο. Δεν σου μίλαγα? Ψάξτε το. Υπάρχει και βιβλίο κυμβάλιων. Το κυμβάλιον βέβαια δεν είναι μεγάλο βιβλίο, δεν είναι κάτι τεράστιο. Έχει όμως νοήματα τα οποία πρέπει ξανά και ξανά να τα μελετήσεις. Εγώ απλά το λέω. Ρυθμός, αποφασιστικότητα. Εδώ βγαίνει το 4 και το 2, μας κάνει το 6, ένας ωραίος αριθμός. Καρμικές σχέσεις, συναντήσεις, παρελθόν, όλα αυτά τα πράγματα, σημαντικά νέα, στόχοι, επιμονή και θέληση. Το κυμβάλιο δίνει ρυθμό. Το κυμβάλιο είναι αυτό το τικ-τικ-τικ που κάνει. Δίνει ένα ρυθμό, δίνει έναν ήχο. Εντάξει. Είναι σημαντικό λοιπόν για σένα ο ήχος να ακούσεις. Γι' αυτό πήρε και ίσως αρκετή ανάλυση εδώ, γιατί ήθελες να ακούσεις πράγματα. Τι είχα να σου πω εγώ. Εντάξει. Και αν αυτά δονούν μέσα σου και σου δίνουν κάποιο νόημα, άμα σου δίνουν κάποιο νόημα και οι πληροφορίες αυτές μέσα σου, λες ρε παιδί μου, εντάξει, κάπου ναι, έχεις πετύχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της επιτυχίας προς το να καταλάβεις πώς απονέμεται η δικαιοσύνη. Όλοι έχουμε περάσει από πράγματα και λέμε γιατί Θεέ μου σε μένα. Και ο Ιησούς το είχε πει. Γιατί Θεέ μου σε μένα. Απελθέαπε μου το ποτήριο τούτο, έτσι δεν ήταν? Που στην ουσία τι σημαίνει αυτό? Αλλαγή σχεδίου. Μη μου δώσεις αυτό το σχέδιο. Άλλαξε μου το σχέδιο. Με θεϊκή παρέμβαση μπορεί να γίνει, ναι. Αλλά έλα μοντέ όμως που δύσκολα γίνεται. Γιατί για κάποιο λόγο έχουμε υπογράψει, να το πω έτσι, υπογραφή συμβολέου η ψυχή μας, το έχει υπογράψει. Ναι, έπρεπε εγώ να πω για μένα δηλαδή, σε αυτή τη ζωή με κάποιο τρόπο να ασχοληθώ με έρευνα αστρολογική, αριθμολογική, με ταρό, να ανοίξω κανάλι, να απευθυνθώ σε κόσμο, να βγω προς τα έξω, έτσι, με τους δικούς μου βέβαια όρους. Δεν με βλέπετε, βλέπετε μόνο τα χέρια μου και τέτοιο, γιατί αυτός είναι ένας από τους όρους του δικού μου συμβολέου, του προσωπικού συμβολέου. Άλλοι βγαίνουν, δεν κρίνω, και ο λόγος είναι ότι ναι, άλλοι βγαίνουν. Παραδείγματος χάρη, να σας πω, θα μιλήσω για εξωτερικό. Υπάρχει μία στο εξωτερικό, η οποία ασχολείται με ταρό, η οποία είναι πανέμορφη. Μοντέλο. Έχει βγει και με μαγιό. Έχει σε κάτι βράδια με μαγιό, έχει ποζάρει, κάνει ρίχνει και ταρό. Πανέμορφη θεάρα. Εντάξει. Εκείνη μια χαρά καλά κάνει. Πανέμορφη και βγαίνει βέβαια. Λοιπόν, και έχει και πολύ μεγάλη επιτυχία το κανάλι της. Εντάξει, εμένα το σχέδιό μου είναι να μην βγω. Άλλος είναι να βγει. Καταλάβετε πώς λειτουργούν καμιά φορά αυτά. Θα μου πεις, μα είναι επιλογές. Ναι, είναι επιλογές της ψυχής. Αυτά. Λοιπόν, ωραία. Το πιάσες το νόημα, έτσι. Αν σε δυσκόλεψε κάτι, το γράφεις στο βίντεο από κάτω, θα σου απαντήσω. Θα μου δώσεις βέβαια χρόνο, γιατί ξέρεις, καμιά φορά και κάποιες απαντήσεις θέλουν και λίγο ψάξιμο, θέλουν λίγο μια σωστή τοποθέτηση, μια και τις βλέπει αρκετός κόσμος, αλλά οκ. Πάμε και στην τέταρτη επιλογή, τελευταία επιλογή. Μπορείτε να κάνετε και συνδυασμό, όπως βλέπετε πλέον, με αυτές τις επιλογές εδώ πέρα, με όλα αυτά που έχουμε κάνει. Ωραία, πάμε λοιπόν. Έχω ήδη βέβαια κόψει αυτά, αλλά ας ανακατέψω λιγάκι ακόμα, ρε παιδί μου, για να δούμε. Έρχεσαι λοιπόν εσύ με την τέταρτη επιλογή και μου λες, εγώ θέλω αυτό να αναλύσω το θέμα. Και αυτό που θέλω να αναλύσω είναι ο τροχός της τύχης. Με έναν άλλο ιδιαίτερο τρόπο εδώ έρχεται κατά κάποιο τρόπο να μου μιλήσεις για δικαιοσύνη και εσύ και πότε θα αλλάξει η τύχη μας. Πότε βρεακά θα αλλάξει η τύχη, αλλά σου βγήκε ο τροχός της τύχης. Ο οποίος σημαίνει ότι εσύ ως ψυχή, να σου το πω έτσι, έχεις, ναι θα μου πείτε, μα όσοι ακούμε εμείς τώρα, εσένα, όσοι ακούμε, όντως έχει να κάνει με την ψυχή. Ναι, βεβαίως, συνδεόμαστε. Γιατί νομίζετε ότι διαφέρουμε όλοι και ότι όλοι είμαστε τόσο ξεχωριστοί και έχουμε τόσο ξεχωριστές, έτσι, αυτές, πώς να το πω, διαφορετικές επιθυμίες? Όχι. Οι επιθυμίες είναι ίδιες όλων των ανθρώπων. Μα τι μου λες, θα μου πεις τώρα? Ναι, έχεις επιθυμία να αγοράσεις ένα ακριβό αυτοκίνητο. Είναι επιθυμία όμως. Έχεις επιθυμία να τα φτιάξεις με τον Τάκη? Ναι, είναι επιθυμία όμως. Έχεις επιθυμία να πας ένα ταξίδι στο εξωτερικό να περάσεις καλά? Ναι, είναι επιθυμία όμως. Τι κάνεις για να την υλοποιήσεις την επιθυμία? Εντάξει. Όλοι, θέλω να πω, οι άνθρωποι στηριζόμαστε και έχουμε τις ίδιες απαιτήσεις. Απλά διαφοροποιείται λίγο η, πώς να το πω, η ποιότητα δηλαδή. Εντάξει. Πάμε όμως τώρα να δούμε τώρα τον τροχό της τύχης. Εδώ αστρολογικά είναι ο Δίας. Αυτό είναι πολύ καλό. Δες και εσύ στον αστρολογικό σου χάρτη ο Δίας, αν βρίσκεται σε, έχει δυνατές όψεις, σε κάποιο οίκο, έχει αρκετή δύναμη δηλαδή. Εδώ λοιπόν τώρα, ο τροχός της τύχης, δεν θα μπω σε πολλές λεπτομέρειες να σου το εξηγήσω. Θέλει να σου πει, αυτός ο τροχός της τύχης συμβολίζει φυσικά την αλλαγή, τη διαδικασία, το μαγνητισμό και φυσικά και η αστρολογία, έτσι, και την αστρολογία, και είναι αστρολογικός χάρτης εδώ. Λοιπόν, έχει μια κοσμική, έτσι, ανάλυση, ας το πούμε, μια αριστερόστοφη, έτσι γυρνάει, αυτό είναι δηλαδή, φορά, και πότε θα δεις εδώ πέρα, άμα δεις πότε κάποιος είναι κάτω εδώ, εντάξει, και πότε κάποιος είναι πάνω εδώ και είναι αρχηγόπουλο. Και τους τέσσερις εδώ ευαγγελιστές, γιατί εδώ είναι τέσσερις ευαγγελιστές, είναι τα τέσσερα διδάγματα, τα οποία, ναι, αυτό λένε και τα ταρό, οι εμπειρίες της ζωής που θα περάσουμε. Περνάς εμπειρίες. Αυτό έρχεσαι να μου πεις. Περνάω από διάφορες φάσεις, από διάφορες καταστάσεις. Λοιπόν, οι τέσσερις γωνίες φυσικά αντιπροσωπεύουν επίσης τον τέταρτο οίκο στην αστρολογία. Οπότε δες το και τον τέταρτο οίκο, που δείχνει παιδική ηλικία και φυσικά δείχνει και τον πατέρα. Και φυσικά δείχνει πως εσύ ίσως τη σχέση που έχεις και την οικογένεια τώρα που μπορεί να έχεις, βλέπεις τον πατέρα σου, τον σύντροφό σου, την σύντροφό σου σαν μια πατρική φιγούρα. Θα σε μπερδέψει αυτό που λέω τώρα, αλλά δείχνει όμως αστρολογικά γενικότερα τη ρίζα. Εδώ είναι η ρίζα, εντάξει, η ρίζα σου. Λοιπόν, εδώ τώρα θέλει να σου πει ότι υπάρχει ένας νόμος, μυστικός νόμος. Και αυτός ο νόμος που σημαίνει είναι η αλλαγή της τύχης. Πότε είμαστε πολύ τυχεροί, πότε είμαστε άτυχοι. Νόμος. Αυτό σημαίνει. Θα παίξει ένα λότο, δεν το κερδίσει εσύ, θα το κερδίσει κάποιος άλλος. Είσαι ατυχή, έχεις ατυχήσει. Όμως ένας στα τόσα εκατομμύρια που μπορεί να παίξανε, κέρδισε. Μην μπούμε σε ιστορίες αν όλα αυτά είναι νόμιμα, πώς το λένε, γίνονται ή είναι αυτά, κοροϊδεύουν. Δεν θα μπω σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει. Λοιπόν, και φυσικά υπάρχουν, αν παρατηρήσεις μέσα εδώ, κι άλλοι τροχοί. Δεν είναι μόνο ένας ο τροχός. Αν διαβάσεις, αν το δεις εδώ, πώς υπάρχουνε. 1, 2, 3, 4, 5. Πόσοι τροχοί υπάρχουν μέσα εδώ. Γιατί? Διότι θέλει να δείξει τις αλλαγές στη ζωή μας. Άκου αυτό που θα σου πω. Οι αλλαγές στη ζωή μας εμφανίζονται κάθε 4, 8, 12, 16, 22 και 30 χρόνια. Γύρνα πάλι πίσω το βίντεο, το ξαναλέω για να το δεις, εντάξει. Συμβολίζει τη μεταβλητότητα, συμβολίζει όλα τα σύμπαντα, όλους τους κόσμους, όλα τα οποία στροβιλίζονται, έτσι στροβιλίζονται και οι δικές μας οι ζωές και οι τροχές των ανθρώπων. Και φυσικά, τώρα ανεξάρτητα από το αν πιστεύεις ή όχι στην αστρολογία, οι δονήσεις γενικά, οι ενέργειες των άστρων μας επηρεάζουν. Ναι, αυτό μπορεί να στο πει, μπορεί να στο πει και κάποιος ο οποίος έχει ασχοληθεί εμπεριστατωμένος με αστρονομία αν θέλεις κτλ. Δεν μας επηρεάζει ο ήλιος, μας επηρεάζει. Η βαρύτητα της σελήνης δεν μας επηρεάζει, μας επηρεάζει. Οι αρχαίοι Έλληνες κάναν αστρολογία, αν θέλετε, μόνο κοιτάζανε επισταμένος με λεπτομέρεια μόνο δύο πλανήτες, τα φώτα που λένε, δηλαδή τον ήλιο και τη σελήνη. Τις θέσεις τους, τις όψεις τους, σε ποιους οίκους είναι και μπορούσαν και βγάζαν από εκεί συμπεράσματα. Μόνο με δύο πλανήτες. Δεν επηρεαζόμαστε, φυσικά και επηρεαζόμαστε. Είμαστε Ερμαίο, όχι. Είμαστε πιόνι των πλανητών, όχι. Αυτό θέλω να σου πω, εντάξει. Εδώ λοιπόν δείχνει ότι πολλές φορές υπάρχουν δυνάμεις μέσα μας τις οποίες δεν τις καταλαβαίνουμε και χρειάζεται να κινήσουμε τον τροχό για να βγουν αυτές προς τα έξω, για να περάσουμε τις διάφορες δυσκολίες, τις δοκιμασίες, για να πετύχουμε. Λοιπόν, και ο νόμος γενικά του τροχού είναι έτσι σχεδιασμένος για να μας δείξει την αλλαγή η οποία θέλοντας και μη θα συμβεί. Ποτέ δεν λέει κανείς εδώ, κοίταξε να δεις, δεν σου λέει ο τροχός της τύχης ότι όλα θα είναι μέλι, γάλα, στη ζωή θα σου έρθουν όλα όμορφα. Όχι. Υπάρχουν αλλαγές σε όλους. Άλλες προς το καλύτερο, άλλες προς το χειρότερο. Εδώ ένα μήνυμα το οποίο θέλει να σου πει ο τροχός της τύχης είναι άφησε το παρελθόν πίσω, αγκάλιασε αλλαγή γιατί είναι ο τροχός της αλλαγής. Για κάποιο λόγο η ψυχή σου έχει εξισορροπήσει, να το πω έτσι, κατά κάποιο τρόπο το κάρμα ίσως από προηγούμενες ζωές, από προηγούμενες εμπειρίες, κάτι έχει γίνει. Και εννοώ ότι και σε αυτή τη ζωή, με κάποιο τρόπο κάτι το ξεπλήρωσες. Μπορεί να ήταν μια βοήθεια, μπορεί να ήταν μια υποστήριξη, μπορεί να ήταν ένας έρωτας, μπορεί να ήταν μια αγάπη. Και το έδωσες όλα τα πάντα από την ψυχή σου. Δεν έχει σημασία αν είχες ανταπόκριση, γιατί έρχεσαι με ένα αίτημα τώρα εδώ. Το ότι έδωσες, το ότι συμπλήρωσες εσύ, άσχετα αν δεν πήρες, εσύ όμως έδωσες, ξεπλήρωσες κατά κάποιο τρόπο το κάρμα. Λέω κατά κάποιο τρόπο διότι το κάρμα είναι πολύπλοκη υπόθεση και δεν θέλω να μπαίνω σε πάρα πολλές λεπτομέρειες διότι θα χαθούμε. Αδικήθηκες. Κάτι έγινε με τη δουλειά. Βοήθησες αλλά δεν σε βοηθήσανε. Κάτι ξεπλήρωσες. Καταλαβαίνεις πώς λειτουργεί. Γι' αυτό έχεις έρθει με αυτό το αίτημα. Αυτό είναι εδώ και δεν λες πότε θα αλλάξει η τύχη. Μετά θέλεις να πεις για τα οικονομικά. Πότε θα αλλάξει η τύχη μου για τα οικονομικά. Κοίταξε να δεις. Δεν μπορώ να μιλήσω για όλους. Εδώ δεν μπορεί να δείχνει εύνοια για κάποιους, μπορεί όμως να δείχνει δυσμένη για κάποιους άλλους. Οπότε είναι δύσκολο με τον τροχό της τύχης, παρόλο που λέγεται τροχός της τύχης, να το ξεκαθαρίσεις, διότι επίσης ναι, μεν σχετίζεται και με το χρήμα, αλλά πολλές φορές όμως, μάλλον τις περισσότερες φορές, δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με τον τζόγο. Γιατί λέμε να παίξω λότο, να φύγω, να τα κερδίσω και να αυτό. Όλοι αυτό εύχομαστε, και εγώ αυτό εύχομαι. Πολλές φορές πιάνω τον εαυτό μου και λέω ρε παιδί μου, να πιάσω κι εγώ το αυτό και να τελειώνω. Δεν είναι έτσι. Εντάξει, δεν λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ το άλλο κομμάτι. Τι έχουμε εδώ? Εδώ λοιπόν σου έχει βγει να μετριάσεις τις φιλοδοξίες σου ή τις απόψεις σου ή αυτά τα οποία θέλεις να πετύχεις. Εδώ είναι το μέτρισμα, είναι ο αριθμός 14. Το 14 έχει να κάνει με τις σχέσεις των ανθρώπων, έχει να κάνει και με τη συνεργασία, έχει να κάνει με τη ζωή και τις εμπειρίες και σου λέει τις προσδοκίες που έχεις να κερδίσεις. Να σου το πω έτσι πολύ ομά, πολύ ξεκάθαρα, το τζόκερ ή το λότο με 3 σέτες. Δεν σου λέει ποτέ ότι δεν θα κερδίσεις, αλλά σου λέει όμως ότι κοίταξε να δεις κάπου δεν πολύ τραβά. Γιατί? Για κάποιο λόγο. Επικεντρώσου σε άλλα πράγματα για το πώς αλλάζει η τύχη στη ζωή μας και εδώ έχει να κάνει με το να μάθεις από τις εμπειρίες. Κοίτα, 1, 2, 3, 4 είναι εμπειρίες. Το ζώδιο του Ταύρου, έτσι. Το ζώδιο του Λέοντα, δηλαδή έχουν να σου πουν πράγματα. Άρα αποκτώντας εμπειρίες τότε μπορείς να καταλάβεις τι έχει συμβεί, τι συμβαίνει στη ζωή σου και πώς μπορείς να αλλάξεις την τύχη σου. Τύχη είναι βρίσκω μια νέα δουλειά, τύχη βρίσκω ένα νέο έρωτα, βρίσκω μια σχέση. Μπορεί να είναι διαφορετική από την προηγούμενη που είχα, αλλά όμως έχω βρει, είμαι σε μια σχέση, περνάω καλά. Έρωτας είναι γι' αυτό. Γιατί πολλές φορές, να σας πω, εδώ μπορεί να έχουμε στο μυαλό μας ότι έρωτας είναι μόνο το σκληρό, το πάθος εκείνο, για σε βάλω κάτω, σε αλλάξω. Δεν είναι μόνο αυτό. Ναι, είναι σίγουρα. Δεν είναι μόνο αυτό όμως. Γι' αυτό πολλές φορές λέμε και μοιραίες σχέσεις όπου υπάρχει πολύ φλόγα, πολύ έντονο πάθος, αλλά κάπου μετά με κάποιο τρόπο χαλάει όλο. Διαλύεται. Ήταν όμως μια σχέση έντονη, καρμική. Γιατί άλλαξε, κάτι άλλαξε. Και πάμε να δούμε εδώ, όπα. Εδώ βγαίνουν οι δίδυμοι. Τι είπα εγώ, έλεγα για φλόγα, έλεγα εγώ για σχέσεις κτλ. Εδώ έχουν βγει οι δίδυμοι. Μισό να πάρω την κάρτα, να πάρω την κάρτα ξεκάθαρα να τη δείτε. Τρίτο ζώδιο, αριθμός 3 κιόλας, κάποιο ρόλο παίζει, που εδώ έχει να κάνει με θέματα επικοινωνίας, ναι με δίδυμες φλόγες, είναι ένα πολύ πνευματικό ζώδιο η δίδυμη, είναι από τις πιο ισχυρές ακτίνες αστρολογικά να σας το πω έτσι, με δονήσεις, λοιπόν επικοινωνία, καθρέφτισμα, το άλλο μας μισό, η ψυχή μας, έχει να κάνει με τον αέρα, τις σκέψεις μας, ο τρόπος που σκεφτόμαστε, γι' αυτό λέει εδώ πέρα ότι μέτριασε λίγο τον τρόπο που σκέφτεσαι και βάλε αυτό μια πιο μετριοπαθή, όχι μόνο συμπεριφορά, αλλά σε αυτά τα οποία ζητάς και τους στόχους σου και θα δεις ότι δεν λέμε να σου βάζει υψηλούς στόχους, έτσι, μην μπερδευτούμε. Λέει όμως ότι να είσαι πειθαρχημένος, να βάζεις λίγο ένα μέτρο σε αυτό το οποίο θέλεις εσύ. Και έτσι αλλάζει ο τροχός. Είναι ένα στοιχείο αυτό που σου δίνει εδώ. Εδώ τα στοιχεία που σου δίνει λοιπόν είναι δίδυμοι. Δες στο ζώδιο του διδυμίνου που τους έχεις. Στη σελήνη σου είναι το συναίσθημα. Στον ήλιο είναι η επιτυχία σου, η επαγγελματική σου. Πού είναι σε οίκο, τι συμβαίνει. Δες τα λίγο αστρολογικά. Και κράτα λίγες σημειώσεις. Άστα σε ένα ημερολογία και κάθε τόσο μπορείς να δεις τι σου λένε. Εδώ όμως μιλάει λίγο για μετριοπάθεια. Γιατί η δίδυμη είναι και ένα παρορμητικό ζώδιο. Είναι να πάμε να κάνουμε αυτό, ναι, να αλλάξουμε. Γιατί είναι ένα αικίνητο ζώδιο. Είναι πολύ έξυπνο ζώδιο. Έχει μεγάλη πνευματικότητα. Έχει μεγάλη επιχειρηματικότητα. Μια λοξουράφη. Δεν είναι διπρόσωπο που λένε. Είναι λάθος αυτό. Το επαναλαμβάνω. Είναι λάθος. Είναι διπλή φύση. Άλλο έχω διπλή φύση. Έχω μέσα μου δηλαδή πολλαπλούς, όχι αυτούς, ας το πω έτσι, πολλαπλές σκέψεις και πολλές φορές μοιάζω να είμαι χαρούμενος, λυπημένος μαζί γι' αυτό και είναι τελείως διαφορετικό αυτό που λέμε διπρόσωπος. Το διπρόσωπος είναι άλλο. Εντάξει, για να το ξεκαθαρίζω. Εδώ αυτό που σου γίνει η δύναμη ανάποδα. Μου ζητάζει λοιπόν το θέμα αλλαγής της τύχης. Σου μιλάει εδώ ο κοσμικός κώδικας με αυτές εδώ πέρα τις κάρτες και σου λέει γιατί νιώθεις αδύναμος. Δεν έχεις τη δύναμη. Δεν έχεις τη δύναμη αυτή την πρόσεξε. Εδώ βγαίνουν για να αποκτήσεις δύναμη, έτσι. Έχεις δύναμη μέσα σου. Πρόσεξε. Έχεις μεγάλη δύναμη μέσα σου. Δεν το έχεις καταλάβει όμως και δεν έχεις χρησιμοποιήσει κατάλληλα. Και έχεις ανασφάλεια, φόβο, βοήθεια. Λες βοήθεια που δεν μου παρέχεται. Βοηθήστε με ρε παιδιά. Λίγο τύχη να με βοηθήσει, να αλλάξει κάτι. Όχι, αγαπητέ μου, αγαπητέ. Το παιχνίδι δεν παίζεται έτσι. Αυτό σου λέει εδώ πέρα το όρκος της τύχης. Το παιχνίδι παίζεται έτσι. Αριθμός 4, 5, δες και στρολογικά που είδαμε εδώ πέρα και τον τέταρτο οίκο. Σου έχει βγει άλλο ένα τεσάρι εδώ, άλλο ένα τεσάρι εδώ μέσα. Άρα τέταρτος οίκος παίζει μεγάλο ρόλο, που είναι και τα πόδια μας που πατάμε, γιατί φοβάσαι. Λοιπόν, και εδώ σου λέει άτομα που παρέχουν στήριξη. Δεν στηρίχθηκες ίσως αρκετά όσο θα ήθελες από τους ανθρώπους που αγαπούσες. Εντάξει, δεκτό. Πάρ' το πάνω σου όμως, πήγαινε με αυτοπεποίθηση, με δύναμη, για να δεις με ποιο τρόπο, όταν εσύ πάρεις τα μαθήματά σου, στηριχθείς τα πόδια σου, πως βάζεις το μυαλό σου. Δεν βάζεις όμως στόχο, α ναι ρε παιδιά, να κερδίσω τον Τζόκερ στα επόμενα τα 10 εκατομμύρια. Sorry. Sorry. Μακάρι να είσαι ένας από αυτούς τους ανθρώπους, δεν λέω, αλλά εδώ τουλάχιστον δείχνει μια μετριοπάθεια σε αυτό το κομμάτι. Και τότε αλλάζει όλο το σκηνικό, αγαπημένο μου. Αγαπημένο, εντάξει, μπορείς να αλλάξεις πολλά πράγματα. Γιατί όταν αντιληφθείς πόσο δύναμη έχεις, τότε θα αλλάξεις τον τροχό της τύχης. Ο τροχός της τύχης αλλάζει με την εσωτερική μας δύναμη. Αλλάζει με την πνευματικότητά μας. Αλλάζει με το να βλέπουμε αλλιώς τα πράγματα στη ζωή. Αλλάζει με το να έχουμε και μία μέθοδο στη ζωή που είναι μετριοπάθεια. Αλλά τι είναι, είναι η μέση οδός που λένε. Δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει ποτέ. Υπάρχει δεξιά, υπάρχει αριστερά, υπάρχει η μέση οδός. Δεξιά και αριστερά είναι τα άκρα. Η μέση οδός. Γι' αυτό βγήκαν και οι πολιτικοί και λένε τώρα κεντρό και τα λοιπά. Τέλος πάντων, από αλλού τα πήραν. Τόσο. Λοιπόν, γιατί η μέση οδός, λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες. Γιατί είναι η ισορροπία. Έχετε υπόψη σε αυτό. Ό,τι σχόλια έχεις, ό,τι απορία έχεις, μου τα γράφεις κάτω από, από την ανάλυση. Ελπίζω να σου άρεσε. Θα θέλω να μάθω την άποψή σου. Αν ήταν κάτι το οποίο ήταν μέσα στις προσδοκίες σου αυτή η ανάλυση, αν σου άρεσε πολύ ή όχι. Σε ευχαριστώ πολύ.